Κυρία Γιαμάλη, η Νέα Δημοκρατία έχει επιστρέψει στην παλιά κακιά πεπατημένη της. Όπως το 9 και ενώ ο πλανήτης βυθιζόταν σε παγκόσμια οικονομική κρίση, η Νέα Δημοκρατία συνέχιζε το πάρτι και έφτασε το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 13%. Έτσι και σήμερα, εν μέσω αντιμετώπισης πανδημίας, και αυτό είναι το πιο αισχρό και το πιο ξεδιάντροπο, έχουν προβεί σε απίστευτες καταστάσεις, σε απίστευτα πράγματα που επιχειρούν να περάσουν ακόμη και τώρα. Σας είπα πριν ένα παράδειγμα, νομοσχέδιο που κατατέθηκε χτες, δεν είναι μόνο η μισθή αυτών που αναφέρατε. Έχουμε τη σκανδαλάρα με τις πλατφόρμες τηλεκατάρτισης. Προσέξτε, δεν λέω τη σκανδαλάρα των ΚΕΚ, λέω τη σκανδαλάρα με τις πλατφόρμες κατάρτισης. Που ήταν 7, αλλά οι ιδιοκτήτες τους δεν ήταν 7. Πώς. Ήταν ακόμη λιγότεροι και ήταν όλοι οι μέτεροι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θα μοιράζονταν τη μερίδα του λέοντος από αυτά τα 80-85 εκατομμύρια. Για να παρέχουν τι τηλεκατάρτιση ακριβώς στον κόσμο, είδαμε τι έγινε. Ο κύριος Βρούτσης χτες καθόταν δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη, καμαρωτός. Δεν άνοιξε ρουθούνι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει. Και τώρα έρχεται ο κύριος Μηταράκης και πάει να ταΐσει σανό τον κόσμο ότι δήθεν για λόγους εθνικής ασφάλειας δίνει στον εαυτό του το δικαίωμα να διαχειρίζεται μυστικά κονδύλια. Αυτό, κύριε Μπουρνού, είναι πολύ σημαντικό όμως, πραγματικά. Γιατί ένα υπουργείο που δεν το ήθελε η κυβέρνηση και το είχε καταργήσει, τώρα του δίνει και μυστικά κονδύλια. Ναι, καλά, εκτός αυτής της ειρωνίας, της τύχης, που ξαφνικά ένα υπουργείο που δεν χρειαζόταν έχει την ανάγκη να έχει μυστικά κονδύλια, δεν μπορεί το Υπουργείο Μετανάστευσης τόσο υποκριτικά να επικαλείται για την ύπαρξή τους λόγους εθνικής ασφάλειας. Την εθνική ασφάλεια της χώρας την διασφαλίζουν άλλα υπουργεία και άλλες υπηρεσίες. Και αυτά τα υπουργεία και αυτές οι υπηρεσίες έχουν τα κονδύλια που χρειάζονται. Τελεία και παύλα. Αυτά τα ξέρει οποιοδήποτε είναι φοιτητής πολιτικών επιστημών. Θα ήθελα να πάρω για το πώς ζωμείται ένα κράτος. Εδώ πάμε σε μια κατάσταση, κυρία Γιάμαλη, που ο κύριος Μηταράκης, δεν ξέρω αν σκέφτεται εκλογές μπροστά, γιατί όντως το νομό του στοιχείο θα τα βρει μάλλον δύσκολα, αλλά δίνει στον εαυτό του το δικαίωμα. Ενώ πολεμάμε πανδημία, πολεμάμε τον κορονοϊό και έρχεται μία πρωτόγνωρη οικονομική κρίση μπροστά, ο κύριος Μηταράκης με εκπεριτροπής εργασία και μισθούς και ανθρώπους πεταμένους ολόκληρους κλάδους για τους οποίους δεν ενδιαφέρεται κανένας, ο κύριος Μηταράκης τι κάνει? Βγάζει μυστικά κονδύλια με άλλη παράγραφο που λέει ότι δεν θα δημοσιεύεται τίποτα και πουθενά και άλλη παράγραφο στο νομοσχέδιο μια που τελεία, λέει ότι Μπουρνού, θα καταστρέφονται υποχρεωτικά τα έγγραφα επί ποινή πειθαρχική για τους υπαλλήλους που δεν θα καταστρέφουν τα έγγραφα αυτών των δαπανών, για να κάνει τι? Για να μοιράσει ζεστό χρήμα σε ημετέρους που ασχολούνται με το προσφυγικό. Αυτό είναι όλη τη κυβέρνηση θέμα, πάντως, νομίζω. Βεβαίως και ο κύριος. Σαφώς. Εγώ είπα από το πρωί που ανέδειξα το ζήτημα. Είτε ο κύριος Μηταράκης θα αποσύρει τον λόγο άρθρο από ένα νομοσχέδιο που έτσι κι αλλιώς έχει πάρα πολλά προβλήματα και κανονικά πρέπει να αποσυρθεί όλο, είτε ο αρχηγός του θα το κάνει. Κύριε Μπουρνού, αν ο κύριος Μηταράκης επιμείνει. Αλλιώς είναι συνένοχος. Να πάμε λοιπόν, κύριε Παπαδημητρίου. Ένα θέμα είναι τα μυστικά κονδύλια που το αναδεικνύει ο κύριος Μπουρνούς. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ο πρώτος.